Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης. Ισόβια και 15 έτη κάθειρξης ήταν η ετιμιγορία των δικαστών του μεικτού αρκωτού εφετείου της Αθήνας για τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη. Κατεπήγουσα έρευνα για τα αίτια θανάτου του 43χρονου που πέθανε σε καρέκλα του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη μετά από εξιτήριο που το έδωσαν οι γιατροί, διέταξε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Πάμε όμως να δούμε όσα απασχόλησαν σήμερα την επικαιρότητα. Ισόβια κάθριξη για τη γυναικοκτονία και τον ομαδικό βιασμό της Ελένης Τοπαλούδη και επιπλέον 15 ετή για τον ομαδικό βιασμό επέβαλαν οι δικαστές του μεικτού ορκωτού εφετείου της Αθήνας τους δύο άντρες. Με χειροκροτήματα αντέδρασε το ακροατήριο. Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του 43χρονου στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, καθώς υπήρξε παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να έπαθε ο 43χρονος πνευμονική εμβολή, ενώ μετά από παρέμβαση εισαγγελέα διατάχθηκε νεκροψία νεκροτομή. Έρχονται οι καφέ κάδοι στην κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για νέους κάδους, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για τα περισσεύματα της κουζίνας. Όλα έτοιμα για το 5ο Olympic Day Run Greece. Διακεκριμένοι αθλητές και ελεύθεροι αθλούμενοι φόρεσαν το χαμόγελό τους και ετοιμάζονται να βρεθούν στην εκκίνηση του μοναδικού Ολυμπιακού Αγώνα Δρόμου με αποκλειστικό στόχο να μεταλαμπαδεύσουν τις Ολυμπιακές αξίες και ιδέες. Τώρα με την ίδια ποινή όπως και στο πρώτο βαθμό έφυγαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο εφετείο οι δύο νεαροί καταδικαστέντες για τον μαρτυρικό θάνατο της Ελένης Τοπαλούδη. Ομόφωνα οι δικαστές επέβαλαν στο καθέναν από τους δύο ποινή ισόβιας κάθειρξης για την ανθρωποκτονία και 15 ετούς κάθειρξης για τον ομαδικό βιασμό της 29χρονης φοιτήτριας στη Ρόδο το 2018. Ισόβια κάθριξη για τη γενοκτονία και τον ομαδικό βιασμό της Ελένης Τοπαλούδη και επιπλέον 15 έτη για τον ομαδικό βιασμό επέβαλαν οι δικαστές του μεικτού ορκωτού εφετείου της Αθήνας στους δύο άντρες. Με χειροκροτήματα αντέδρασε το ακροατήριο στην εκφώνηση της απόφασης με την πρόεδρο να αναφωνεί «Παρακαλώ, δεν είμαστε σε θέατρο». Το εφετείο ακολούθησε κατά γράμμα την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, το οποίο είχε επιβάλει ακριβώς την ίδια ποινή στους καταδικαστέντες, δίχως να τους γνωρίσει ελαφρυντικά. Η υπεράσπιση ζήτησε να αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά του πρώτερου σύνομου βίου, της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, της μετεφηβικής ηλικίας, της ειλικρινούς μεταμέλειας μετά την πράξη και της παραβίασης της εύλογης διάρκειας της δίκης. Εν μέρη αισθάνομαι δικαίωση. Εν όλο και γενικώς όχι. Γιατί δεν είναι αυτοί νόμοι. Μέχρι 20 χρόνια, γιατί πεντάχα μπορεί να κάθονται στις φυλακές και να ζητούν αίτηση αποφυλάκηση. Γιατί λέει μέσα ο συντήγορος υπεράσπισης έχει δικαίωμα, λέει, να βγει στην κοινωνία. Σκέφτεστε, 45 χρονών, θα βγει στην κοινωνία. Το δικό μου το παιδί δεν έχει δικαίωμα να ζήσει. Γιατί δεν της δώσατε δεύτερη ευκαιρία. Εδώ και τώρα αλλαγές στον ποινικό κώδικα και στην ποινική δικονομία. Φτάνουν τα κάρκια του ζηλίκια. Φτάνουνε. Δεν το αντέχω άλλο. Ούτε εγώ, ούτε οι μάνες εδώ δίπλα που είναι. Η μαμά της Σερατούς, η μαμά της Σόβιτς, η μαμά της Καρυφαλιάς, η μαμά του Φίσα. Εδώ και τώρα αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Αν υπάρχει ένα καλό πολιτικό σύστημα για να μην το ονομάσω σαθρό, θα αλλάξουνε τους νόμους. Απαιτώ και θέλω για τα υπόλοιπα θύματα και το ισόβια να είναι πραγματικά ισόβια. Και όσον αφορά και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, πολύ θα τον παρακαλέσω να μας ακούσει. Εμάς όλες τις μάνες των αδικοχαμένων κοριτσιών και παιδιών και αγοριών. Γίναμε πολλές. Η φωνή μας έγινε πολύ τρανταχτή. Και από τη μία άκρη της Ελλάδας μέχρι κάτω. Είμαστε πάρα πολλές και εδώ και τώρα απαιτούμε από τον Πρωθυπουργό και από τους αρχηγούς των κομμάτων να μας συναντήσουν. Δεν μπορεί οι δολοφόνοι να έχουν μόνο δικαιώματα. Υπάρχουν και οι οικογένειες από πίσω που δρυνούνε. Οι δολοφόνοι ζητούν εφετείο και εγώ μια ζωή ζω την τραγωδία και θα ζω. Και το παιδάκι μου και τα ορφανά που μείνανε πίσω και οι μάνες οι υπόλοιπες που δρυνούνε τα κορίτσια. Και ως η στιγμία, όπως είχα πει και ο πρωτοδίκος, εντάξει, ήταν το ανώτατο που μπορούσε να επιβληθεί από την ελληνική δικαιοσύνη και αυτό επιβλήθηκε χωρίς κανένα ελαφρυντικό.
όχι το ομόφυλο. Αυτό σημαίνει ότι οι κλίματα θα πρέπει να καταδικάζονται σε όσους βαθμούς και αν πάνε και θέλουν να πάνε κάποιοι, έχουν χρήματα να πάνε όσο ψηλά στα δικαστικά και αν πάνε κάποιοι, την ίδια ποινή θα έχουν. Αυτό πρέπει να το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Τα σκισμένα ρούχα της Ελένης καταδεικνύουν την υπέρμετρη πάλη που προηγήθηκε κατά την εισαγγελέα, η οποία πρόσθεσε πως αν η Ελένη συμμετείχε σε αυτό το σκηνικό οικία βουλήση, θα ζούσε ακόμα και δεν υπήρχε λόγος για όλο αυτό που έγινε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα και μαζί μας είναι ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, Θεόδωρος Καράογλου. Κύριε Καράογλου, καλησπέρα σας. Κύριε Καράογλου, μας ακούτε? Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Σταματιάδη. Σε εσάς, συνεργάτες, στους φίλους του ΕΦΚΑΔΕΣ. Κύριε Καράογλου, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο για την απόφαση τη σημερινή του δικαστηρίου σχετικά με την υπόθεση του βιασμού και της δολοφονίας Ελένης στο Παλούδι, γιατί πραγματικά ήταν συγκλονιστικά τα λόγια της μητέρας. Ήταν μια τραγική φιγούρα, αν και απεχθάνω με αυτή την έκφραση, και η μητέρα αλλά και ο πατέρας αυτού του αδικοχαμένου παιδιού. Και όπως την ακούσαμε, ζητούσε διακαώς να συναντήσει κάποιους από την πολιτεία για να τους μεταφέρει ουσιαστικά το μήνυμα που δεν έχει μόνο αυτή, αλλά και άλλες μητέρες που έχασαν τα κορίτσια, αλλά και τα αγόρια τους. Και ειδικά αυτά τα δύο χρόνια συναντούμε πολλά τέτοια περιστατικά, δυστυχώς. Και νομίζω, κυρία Σταματιάδου, είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Εκτιμώ ότι η πολιτική ηγεσία θα δεχθεί τις μητέρες των αδικοχαμένων από των κοριτσιών αλλά και αγοριών, θα συζητήσει μαζί τους. Και θέλω να πω κάτι, να ξεκαθαρίσω και εγώ ότι συντάσσουμε απόλυτα με την άποψή τους, ότι όταν λέμε ισόβια πρέπει να εννοούμε ισόβια ή τουλάχιστον 35 χρόνια στη φυλακή, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Τοπαλούδη, η μητέρα της Ελένης, είναι αδιανόητο ένας άνθρωπος 25 ετών σε 20 χρόνια, αν τα ισόβια μετατραπούν σε 20 χρόνια, σε 45 να είναι ελεύθερος. Γιατί είναι επικίνδυνοι, το έχουν αποδείξει με τη συμπεριφορά τους και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρές οι ποινές και η έκτησή τους και όχι στην 20ετία να βγαίνουν έξω ή να παίρνουν κάθε δίμηνο τις άδειες που παίρνουν και όλα αυτά. Στο κάτω-κάτω έχουν ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, εγκληματίσαν απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και γι' αυτό το λόγο πρέπει να τιμωρηθούν. Και να τιμωρηθούν αυστηρά. Γιατί όσο περισσότερο τους χαϊδεύουμε και όσο περισσότερο χαλαρούς τους αφήνουμε, τόσο περισσότερο τα εγκλήματα αυτά θα συνεχίζονται. Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Καράογλου, για να είναι και παραδειγματική η τιμωρία, για να μην έχει το θάρρος κανένας να υλοποιήσει αυτά τα άρρωστα σχέδια που έχει στο μυαλό του. Παρ' όλα αυτά, να περάσουμε τώρα στα δικά μας τα ζητήματα. Αγωνιούν τα νοικοκυριά, κύριε Καράογλου, με τις αυξήσεις των τιμών στα προϊόντα. Βλέπουμε ότι χωρίς τέλος είναι το ράλι τιμών στα καύσιμα, ενώ υπήρχε μια σταθεροποίηση σχετική, αυξάνονται πάλι οι τιμές. Τι μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε τώρα και αν θα εκμεταλλευτεί αυτά τα οποία έχει πει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορούν να λάβουν οι κυβερνήσεις? Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής η κυβέρνηση έχει διαθέσει ένα πρώτο πακέτο 4 δισεκατομμυρίων και πριν από 2 εβδομάδες περίπου, λίγο πριν το ταξίδι του, μάλλον λίγο πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αρχές Μαΐου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ένα νέο πακέτο άλλων 3,2 δις. Προφανώς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν εξαντλούμε το οπλοστάσιο της ελληνικής οικονομίας, τις αντοχές ή τις ανοχές της ελληνικής οικονομίας εδώ. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, αλλά λόγω του ότι το φαινόμενο είναι δυναμικό, το παρακολουθούμε και βλέποντας και αν εξελίσσεται επιδεινούμενο, τότε θα υπάρξουν και νέες διορθωτικές παρεμβάσεις. Εκτιμώ λοιπόν ότι θα υπάρξουν και νέες διορθωτικές παρεμβάσεις. Προσέξτε όμως, κυρία Σταματιάδο, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει, κοιτάμε στα μάτια τον ελληνικό λαό και του λέμε αλήθειες. Λέμε ότι μόνη της καμία χώρα, ούτε η Ελλάδα, μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή μας οικογένεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση των 450 εκατομμυρίων και της τεράστιας οικονομικής δύναμης μπορεί να το αντιμετωπίσει δραστικά το φαινόμενο της ακρίβειας. Γι' αυτό το λόγο επανειλημμένος ο Πρωθυπουργός αλλά και άλλοι ηγέτες των νοτίων, κυρίως των μεσογειακών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καταθέσει στις συνόδους κορυφής διάφορες προτάσεις που δυστυχώς, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα άργο κίνητο υπεροκειάνιο που αρκεί πάρα πολύ να στρίψει. Πάνω από αναβολή σε αναβολή. Ελπίζω τώρα στα τέλη Μαΐου που έχουμε την Σύνοδο Κορυφής 30 και 31 Μαΐου, υπάρχει δέσμευση από την προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής που έγινε 24-25 Μαρτίου ότι θα συζητηθούν οι συγκεκριμένες προτάσεις και του Κυριάκου Μητσοτάκη μεταξύ άλλων που είναι πάρα πολύ σοβαρές, οι οποίες αντιμετωπίζουν δραστικά το πρόβλημα και ότι θα ληφθούν αποφάσεις. Από εκεί πέρα,
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπα, μπορεί δραστικά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Καταλαβαίνετε Μάλιστα. ότι μια υπερδύναμη οικονομική 450 εκατομμυρίων μπορεί να επιβάλλει και πλαφόν στις τιμές, μπορεί να πιέσει τις παραγωγούς χώρες πετρελαίου, φυσικού αερίου να μειώσουν τις τιμές, μπορεί να συμβάλλει δραστικά στη μείωση. Ως τότε παρακολουθούμε το φαινόμενο και αν χρειαστεί, και πιστεύω ότι θα χρειαστεί, θα γίνουν και νέες παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για να στηριχθεί το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών που πραγματικά δυσκολεύονται πάρα πολύ από το κύμα αυτό της ακρίβειας. Όλα καλά όλα αυτά, κύριε Καραόλου, αλλά βλέπουμε ότι για τον μήνα Απρίλιο ο πληθωρισμός ανακοινώθηκε στο 10,2%. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό, όπως καταλαβαίνετε. Και δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, κύριε Καραόλου. Υποτίθεται ότι το καλοκαίρι θα ήταν μια δυναμική περίοδος, την οποία ενδεχομένως να μειώναμε λίγο αυτό το ποσοστό. Περιμένουμε κάποια νούμερα, τέλος πάντων, καλύτερα για το φετινό καλοκαίρι, αλλά δεν μπορούμε ως χώρα να στηριζόμαστε μόνο σε μια τουριστική σεζόν, τρίμηνη, τετράμηνη, πεντάμηνη. Τι θα κάνουμε σχετικά με το πληθωρισμό? Ναι, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να ελεγχθεί. Ήδη το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης που εντέλεται να ελέγχει την αγορά έχει εξαπολύσει κλιμάκια για να συνεχίσει ελέγχους. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, κυρία Σαματιάδου, πάντοτε βρίσκουν την ευκαιρία όταν υπάρχει αναμπούλα, όταν υπάρχουν ανατιμητικές τάσεις, κάποιοι πονηροί να κερδοσκοπούν. Αυτό είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και τα εντεταλμένα όργανα θα πρέπει να ελέγξουν τις επιχειρήσεις, να ελέγξουν τα καταστήματα, να ελέγξουν τα πρακτικά υγρών καυσίμων, να δουν μήπως υπάρχουν κερδοσκοπικά φαινόμενα που, κατά την άποψή μου, υπάρχουν. Υπάρχουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Παράλληλα, έχουμε ψηφίσει ένα νομοθετικό πλαίσιο που είναι ιδιαίτερα αυστηρό. Επιτρέπεται δηλαδή με τη δεύτερη παράβαση από ένα κατάστημα να δημοσιοποιείται το όνομα, η επιχείρηση δηλαδή, η οποία έχει κάνει την παράβαση αυτή. Σχετικά με αυτό που αναφέρετε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό, είχαμε δει την επίθεση στο βενζινάδικο του κύριου Κιουρτζή, που είναι ο πρόεδρος των πρατηριούχων των βενζινοπολών της Θεσσαλονίκης. Ο οποίος ισχυρίστηκε ότι αυτή η επίθεση δεν είναι η πρώτη που έχει γίνει και τη συνέδεσε και με την προηγούμενη στο παρελθόν. Έγινε αναφορικά με τις δηλώσεις που έχει κάνει στα μέσα και σε εμάς εδώ στη Βεργίνα έχει μιλήσει για αυτό το θέμα, για το λαθρεμπόριο των καυσίμων. Και θεωρεί, όπως και όχι μόνο αυτός, όλα τα μέλη της Ένωσης, πως αυτός είναι ένας μεγάλος βραχνάς που πρέπει να εξετάσει η πολιτεία. Ως προς αυτό θα γίνουν κάποια βήματα? Ο Θέμης ο Κιουρτζής είναι φίλος μου. Μίλησα την επόμενη μέρα όταν πληροφορήθηκα την εκφοβιστική, δεν θα έλεγα από πυροδροφονίες, αλλά την εκφοβιστική ενέργεια με τους προβολισμούς που ρίχθηκαν αντίον του βενζινάδικου του. Συμφωνώ απόλυτα ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το λαθρεμπόριο των καυσίμων στην Ελλάδα έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Γίνονται συνεχείς προσπάθειες και δεν θέλω να είμαι άδικος. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν προσπαθήσει, αλλά δεν έχει αντιμετωπιστεί όπως θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Είναι ένα ζήτημα σοβαρό, ένα στοίχημα και πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και όλοι οι ελεκτικοί μηχανισμοί να δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν. Και βέβαια τέτοια ακραία φαινόμενα όπως αυτό που έγινε η επίθεση σε βάρος του Προέδρου των Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης, του Θέμη του Κιουρτζή, είναι καταδικαστή από όλους μας. Και βεβαίως υπάρχουν διοκτικές αρχές, υπάρχει η αστυνομία η οποία πρέπει να κάνει τα δύνατα δυνατά για να μπορέσει να εξιχνιάσει ποιο είναι αυτό το κύκλωμα της μαφίας το οποίο κρύβεται από τέτοιου είδους ενέργειες εκφοβιστικές. Και πρέπει να αντιμετωπιστεί δραστικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι το φαινόμενο της ακρίβειας είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι παγκόσμιο. Ξεκίνησε από το δεύτερο εξάμεινο του 2021 μετά την ολοκληρωτική επιστροφή της οικονομίας σε παραγωγική δραστηριότητα. Το πρώτο εξάμεινο είχαμε το lockdown, οπότε είχαμε στην ουσία ύφεση, δεν υπήρχε δραστηριότητα. Όταν μετά ξεκίνησε δυναμικά η παραγωγική δραστηριότητα, ζητήθηκαν μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ζητηθούν μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου, πετρελαίου, που είναι τα κύρια συστατικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ανέβηκαν οι τιμές και άρχισε ένα ντόμινο πληθωρισμού που είναι το μεγαλύτερο τα τελευταία 50 χρόνια. Εμείς πράγματι είχαμε τον Απρίλιο 10,2, αλλά οι ΗΠΑ είχαν, αν θυμάμαι καλά, 8,9, που είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων 50 ετών. Είναι φαινόμενα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Είναι φαινόμενα που μόνοι μας δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ασπιρίνες δίνουμε. Και γι' αυτό το λόγο λέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι μια οικονομική υπερδύναμη και εκπροσωπεί 450 εκατομμύρια πολίτες, μπορεί να τα αντιμετωπίσει δραστικά και ουσιαστικά. Μήπως, κύριε Καραόγλου, να ασκούσαμε μεγαλύτερη πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή έχουμε κάνει ό,τι ήταν δυνατό? Κοιτάξτε, από τον Ιανουάριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Προτάσεις οι οποίες έχουν σχέση με την κοινή προμήθεια πετρελαίου φυσικού αερίου.
Καταλαβαίνετε, κυρία Σταματιάδου, και νομίζω κάθε λογικός άνθρωπος καταλαβαίνει ότι όταν μια χώρα των 10 εκατομμυρίων παραγγέλνει φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, τυχαία ποσότητα δεν μπορεί να επηρεάσει την τιμή. Όταν παραγγέλνει ένα μεγαθύριο των 450 εκατομμυρίων, τότε προφανώς και μπορεί να επηρεάσει την τιμή και να την μειώσει. Όπως έγινε και με τα εμβόλια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αγόρασε τα εμβόλια με 15 ευρώ το ένα, όταν άλλες χώρες τα αγοράσαν με 45, με 50, με 60. Έτσι, είναι προσφορά και ζήτηση. Όσο μεγαλύτερη προσφορά, τόσο περισσότερο μπορεί να πιέσει και τις τιμές. Από εκεί πέρα, δυστυχώς, είναι αλήθεια αυτό και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κάποτε. Το πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη συνολικά πρέπει να το αντιμετωπίσει. Έχει δημιουργηθεί ένας τεράστιος γραφειοκρατικός μηχανισμός στις Βρυξέλλες, ο οποίος είναι αργοκίνητος. Χαρακτηριστικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριό μας την πρώτη μέρα, την Παρασκευή 6 Μαΐου, είπε ότι το αργοκίνητο υπεροκειάνιο της Ευρώπης που επιτέλους πρέπει να κάνει στροφή. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό είναι το αυτονόητο. Σας είπα ότι προτάσεις κατατεθήκαν από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη αλλά και από άλλους ηγέτες από τον Ιανουάριο. Από τον Ιανουάριο πήγαν στην επόμενη σύνοδο κορυφής Φεβρουάριο. Πήγαν Μάρτιο, τον Απρίλιο δεν είχαμε σύνοδο κορυφής λόγω του Πάσχα των Καθολικών και του Πάσχα των Ορθοδόξων και περιμένουμε τώρα 30-31 Μαΐου, ελπίζω, να είναι και καταληκτική ημερομηνία και να πάρθουν συγκεκριμένες αποφάσεις σύμφωνα με τις προτάσεις των ηγετών που έχουν κατατεθεί. Μάλιστα. Θυμίζω όμως, γιατί δεν πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ αισιόδοξοι με την Ευρώπη, ειδικά και τη γραφειοκρατία που έχει, ότι και ενώ ο κορονοϊός το Μάρτιο του 20 κυριάρχησε σε όλη την Ευρώπη, οι αποφάσεις για τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης για τη στήριξη οικονομίας, για την κοινή προμήθεια φαρμάκων και εμβολίων, πάρθηκαν τον Αύγουστο του 20, δηλαδή μετά από 5 μήνες. Ελπίζω να καθυστερήσουμε τώρα τόσο και να έχουμε τώρα το Μάιο τις αποφάσεις αυτές. Μάλιστα. Κύριε Καράουκ, να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής, όπου το τελευταίο διάστημα βλέπουμε αρκετά προκλητική στάση από την Τουρκία. Όχι ότι ποτέ έπαψε, αλλά λίγο με το πόλεμο στην Ουκρανία μετατέθηκε κι αλλού και το ενδιαφέρον και των δύο. Με φόντο λοιπόν και τον πόλεμο, με φόντο τις προκλητικές δηλώσεις εχθές για τη γενοκτονία των ποντίων και όλα τα συναφή, ποιες είναι οι κινήσεις της κυβέρνησης και τι περιμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά και την συμφωνία που κλείσαμε μεταξύ των δύο χωρών? Η κυβέρνηση, κυρία Σταματιάδου, κινείται σε δύο επίπεδα. Η εξωτερική πολιτική έχει από τη μια πλευρά, η μια πλευρά της είναι η διπλωματία και από την άλλη πλευρά είναι η άμυνα, η εθνική άμυνα. Και κινείται και στα δύο επίπεδα. Σε ό,τι αφορά τη διπλωματία, να πω ότι είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Προφανώς ο Πρωθυπουργός δεν είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός που επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες ή συναντάται με τον εκάστοτε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός και ένας από τους ελάχιστους ηγέτες στον κόσμο που μιλάει σε κοινή συνεδρίαση Κογκρέσου, δηλαδή γερουσιαστών, και Βουλής. Παρουσία της Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, της κυρίας Καμάλα Χάρις. Όπου ασκήθηκε κριτική ότι δεν έκανε ρητή αναφορά στη Τουρκία. Okay, θα απαντήσω. Παρουσία λοιπόν της κυρίας Καμάλα Χάρις, η οποία είναι η πρόεδρος της γερουσίας και η οποία είναι και η Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, και βεβαίως της κυρίας Νάνση Πελόζη, η οποία είναι πρόεδρος Βουλής. Ο Πρωθυπουργός εκεί δεν μίλησε απλώς ως ένας πολιτικός ή ως ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος, αλλά μίλησε ως ηγέτης του ελληνικού έθνους. Και αυτό γιατί? Γιατί έβαλε το ζήτημα του Κυπριακού. Το Κυπριακό αφορά άμεσα την πατρίδα μας, την Ελλάδα, το ελληνικό έθνος. Έλληνες ζουν στην Κύπρο, Έλληνες υφίστανται εδώ και 48 χρόνια την κατοχή, την παράνομη κατοχή με τα στρατεύματα εισβολής του 40% του κυπριακού εδάφους. Έτσι, αυτό είναι το ένα. Το έβαλε στην ατζέντα και δημοσίωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός έβαλε το ζήτημα των υπηρετήσεων και των συνεχών παραβάσεων και ξεκαθάρισε ότι δεν θα δεχθούμε άλλου τέτοιου είδους συμπεριφορές. Και βεβαίως, νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που να μην καταλαβαίνει ότι μιλούσε για την Τουρκία. Δεν ζούμε στη Βόρεια Ευρώπη να έχουμε γείτονιά μας το Λιχτενστάιν ή το Λουξεμβούργο ή την Γαλλία ή την Ολλανδία. Το ξέρουν όλοι. Από εκεί πέρα έβαλε επίσης και ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα. Έβαλε το ζήτημα του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ως η κυρίαρχη, η υπερδύναμη του πλανήτη, έχει ευθύνη για το που δίνει τα όπλα της, για το που πουλάει τα όπλα της. Αν λοιπόν τα πουλάει τα όπλα της σε έναν ταραξία στην νοτιοανατολική Ευρώπη, νομίζω δεν χρειάζεται φωτογραφία, το καταλαβαίνει όλος ο πλανήτης για ποιον μιλάμε, τότε θα υπάρχουν προβλήματα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Θεωρώ ότι η εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία ήταν στην κοινή συνεδρίαση Βουλής και Γερουσίας, και η οποία η δύναμη της εικόνας, όταν 11 φορές όρθιοι
και οι δύο κυρίες πρόεδροι, αλλά και οι βουλευτές και οι γερουσιαστές του χειροκρότησαν όταν ανέφερε τα εθνικά μας ζητήματα, την παράνομη κατοχή της Κύπρου, τις παράνομες υπερπτήσεις και παραβάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, όταν ανέφερε το ζήτημα της ευθύνης που έχουν οι ΗΠΑ για το που δίνουν τα όπλα τους. Όλα αυτά στέλνουν μηνύματα. Θεωρώ λοιπόν ότι. Στέλνουν μηνύματα, αλλά ας δούμε τι θα γίνει και στην τελική. Να δούμε δηλαδή αν θα τα δώσουν ή δεν θα τα δώσουν. Γιατί έχουμε δει και από τις ΗΠΑ να μην κρατάνε μια στάση ρητή απέναντι στο ζήτημα και να μας λένε ουσιαστικά, όπως λένε και πάρα πολλοί διεθνολόγοι και το έχουν αναδείξει και από τη Βεργίνα, λύστε τα μόνοι σας, να το πω έτσι λαϊκά. Το οποίο φυσικά δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Να θυμίσω όμως ότι πριν από 2-3 χρόνια η Ελλάδα ήταν το μαύρο πρόβατο της Ιφιλίου. Ήμασταν οι παταξίδες, ήμασταν οι απατεώνες, ήμασταν οι προβληματικοί, οι οποίοι δανειζόμασταν και δεν εξοφλούσαμε. Ήμασταν μια χώρα αφαιρέγγια, η οποία, όπως είπα και πιο πριν, ήταν το μαύρο πρόβατο του Σιφηλίου. Και τώρα έχουμε την πλήρη αντιστροφή του φαινομένου αυτού και έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος γίνεται δεκτός με τιμές και του γίνεται, επαναλαμβάνω, η μέγιστη τιμή που σε σπάνιες περιπτώσεις επιφυλάσσεται σε ηγέτες χωρών να μιλήσει στην κοινή αυτή συνεδρίαση. Νομίζω ότι το μήνυμα στέλνεται σε όλους. Η Ελλάδα είναι μια δύναμη δημοκρατίας, σταθερότητας, συνέπειας εδώ, πιστή στους συμμάχους της, του ΝΑΤΟ, πιστή στους εταίρους της, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι η ασπίδα προστασίας του δυτικού πολιτισμού στη συγκεκριμένη περιοχή. Μάλιστα. Το μήνυμα λήφθη από όλους. Καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία ενοχλήθηκε πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο έχουμε τις συνεχείς προκλητικές αναφορές και επιθέσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Αλλά εντάξει, αυτά απευθύνονται κυρίως στο εσωτερικό ακροατήριο, γιατί η διεθνώς Τουρκία είναι απομονωμένη. Μακάρι, μακάρι να είναι έτσι, κύριε Καραόγλου. Και κλείνοντας, να πούμε λίγο για την εκδήλωση που αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λίγο σύντομα να σχολιάσετε και αυτό. Ναι, ναι. Με αφορμή τις εξελίξεις και τον ντόμινο των εξελίξεων μετά την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, διοργανώνω ως πολιτικό γραφείο μαζί με τη Δημοτική Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, ο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, μια πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική εκδήλωση την Κυριακή, 22 του μηνός, μεθαύριο δηλαδή, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Δημαρχείο Πανοράματος, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο, Σταύρος Κουνιουντής, μια συζήτηση για τις εξελίξεις αυτές, όπου το πάνελ των ομιλητών είναι εκλεκτό. Είναι ο Δημήτρης ο Αβραμόπουλος, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, δύο φορές πρώην Υπουργός Άμυνας και βεβαίως επίτροπος της χώρας μας μέχρι πριν από λίγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο Κωσταράκος ο Μιχάλης, ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ και ο πρώτος αρχηγός των υποσύστασης Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Δυνάμεων, αμήν και πότε να δούμε θα γίνει αυτό. Επρόκειτο να ήταν στη συζήτηση μαζί μας και ο Τάσο Χατζηβασιλείου, βουλευτής Ερών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος όμως δυστυχώς σήμερα το πρωί βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, οπότε δεν θα είναι. Θα είμαι βεβαίως εγώ και θα είναι συντονιστής ο δημοσιογράφος ο Χρήστος Νικολαίδης, ο θεσσαλονικιός δημοσιογράφος, ο οποίος για 45 μέρες από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, από το Κίεβο, μας έκανε τον πολεμικό ανταποκριτή και έδινε αναφορές για το τι γίνεται εκεί. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, είναι ανοιχτή σε όλο το κοινό και με χαρά βεβαίως θα δεχτούμε όλους τους φίλους. Την Κυριακή λοιπόν σε 7 το απόγευμα. Κύριε Καράγλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Σας ευχηθώ και καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στο Βόλο τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν 46χρονος επιχειρηματίας απειλούσε να κάψει το σπίτι των πεθερικών του λίγες μέρες αφότου αποφυλακίστηκε. Με τη νέα σε βάρος του σχηματιστή αδικογραφία, οδηγήθηκε χθες το μεσημέρι στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείο Βόλου. 6 μέρες μετά την αποφυλάκησή του, 46χρονος αλβανικής καταγωγής απείλησε να κάψει τον πεθερό του όταν πήγε στο σπίτι του, όπου μένει και η πρώην σύζυγός του με το παιδί τους. Ήταν 6 ώρα το πρωί όταν ανέβηκε στα κάγκελα του σπιτιού, εξαπολύοντας απειλές πως θα τους κάψει ζωντανούς, ενώ παράλληλα τους φώναζε και έβριζε. Ο 46χρονος δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές, καθώς έχει πρωταγωνιστήσει σε παρόμοια επεισόδια και στο παρελθόν. Έπειτα από τις απειλές που εξαπέλυσε, πήγε στην αστυνομία για να καταθέσει καταγγελίες, το περιεχόμενο των οποίων δεν γνωστοποίησε μέσα στον παραλυρηματικό του λόγο. Όταν πέρασε το κατόφλι του αστυνομικού τμήματος, κατέθεσε μήνυση εναντίον του και ο πεθερός του, οπότε ακολούθησε και η σύλληψή του. Στο αυτοκίνητό του έγινε έρευνα και βρέθηκε και ένα πλαστικό μπουκάλι νερού γεμάτο βενζίνη, γεγονός που πιστοποιεί πως μπορούσε να κάνει πραγματικότητα την απειλή του. Χθες το μεσημέρι οδηγήθηκε στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείο Βόλου. Στο δικαστήριο ο εύπορος επαγγελματίας εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο. Ο 46χρονος έχει δηλώσει χρήστης ναρκωτικών και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ το έχει σκάσει δύο φορές από ψυχιατρίο, όπου κλείστηκε μετά από ακούσιες νοσηλίες που κατέθεσε ακόμη και ο αδελφός του.
Τώρα να περάσουμε στη Θεσσαλονίκη. Στην υπόθεση του θανάτου του 43χρονου στο νοσοκομείο Παπανικολάου παρενέβη ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Πλεύρης ζήτησε τη διενέργεια κατεπίγουσας έρευνας για να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του άτυχου 43χρονου. Το νοσοκομείο αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται πως ο άντρας πήγαινε συχνά και καθόταν εκεί με τις ώρες. Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του 43χρονου στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, καθώς υπήρξε παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Θάνος Πλεύρης ζήτησε τη διενέργεια κατεπίγουσας έρευνας για να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου του 43χρονου, ο οποίος πέθανε την 1η Απριλίου λίγη ώρα μετά το εξιτήριο και εντός της υγειονομικής μονάδας. Ο άτυχος άνδρας ήταν στο σπίτι του και ένιωσε πόνο στο πόδι, καλώντας μόνος του το ΕΚΑΒ ώστε να διακομιστεί στο Παπανικολάου. Εκεί τον εξέτασε χειρουργός του νοσοκομείου, ο οποίος αμέσως μετά αποφάνθηκε ότι δεν είχε τίποτα σοβαρό και ότι μπορούσε να φύγει. Ωστόσο, ο 43χρονος αντέδρασε καθώς εξακολουθούσε να μην νιώθει καλά. Όπως αναφέρει το Θες Today, όταν ανέβηκαν οι τόνοι και εκείνος αρνήθηκε να αποχωρήσει, τότε κλήθηκαν οι security του νοσοκομείου, οι οποίοι απέτησαν να απομακρυνθεί από τον χώρο. Ο ίδιος μάλιστα τους είπε ότι δεν θα φύγει από το νοσοκομείο και επέλεξε να καθίσει σε καρέκλα στον θάλαμο με τα επίγοντα του Παπανικολάου, όπου περίπου μια μισή ώρα αργότερα κατέληξε. Το τραγικό είναι ότι η σωρός του εντοπίστηκε πολλές ώρες μετά και συγκεκριμένα περίπου στις 11 το πρωί, όταν άλλαξε η βάρδια του ιατρικού προσωπικού. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να έπαθε ο 43χρονος πνευμονική εμβολή, ενώ μετά από την παρέμβαση εισαγγελέα διατάχθηκε νεκροψία νεκροτομή. Και κύριοι, για το ίδιο περιστατικό θα πάμε να συνδεθούμε με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο. Κύριε Γιαννάκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Κύριε Γιαννάκο, μας έχει συγκλονίσει από εχθές που είδε το φως της δημοσιότητας η υπόθεση αυτή, τα λεγόμενα της οικογένειας και όσα ισχυρίζεται, γιατί μέχρι στιγμής δεν είναι τίποτα σίγουρο για την όλη αυτή διαδικασία και κατάσταση. Με τον θάνατο του 43χρονου που, όπως ισχυρίζεται η οικογένεια, ξαναλέω, ενώ πήγε στο νοσοκομείο για να εξεταστεί, του έδωσε εξιτήριο ο χειρούργος, τον άφησε να περιμένει στις καρέκλες και μάλιστα μετά από ώρες τον βρήκαν νεκρό. Εσείς τι έχετε να σχολιάσετε για αυτό το θέμα? Ακούστε με, επικοινώνησα και εγώ σήμερα με το νοσοκομείο, με τους συναδέλφους και μου είπαν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας επισκεπτόταν συχνά το νοσοκομείο και όχι μόνο το νοσοκομείο του Παπανικολάου, αλλά και άλλα νοσοκομεία σαν τμήματα επιγόντων περιστατικών και ζήταγε τις πρώτες βοήθειες, γιατί ήταν ένα άτομο το οποίο δυστυχώς ήταν παραμελημένο και ταυτόχρονα αντιμετώπιζε και άλλα προβλήματα κοινωνικά. Το άτομο αυτό λοιπόν μου είπαν ότι πήγε στον Παπανικολάου, του προστέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μετά βγήκε έξω από το τμήμα επιγόντων περιστατικών και παρέμεινε πολλές ώρες στα παγκάκια, όπως το συνήθιζε σε όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης που είχε επισκεφθεί. Πρέπει να ξέρετε το εξής, ότι ασφαλώς και θα πρέπει να γίνει ένορκη διοικητική εξέταση και αν υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν. Όμως τα τμήματα επιγόντων περιστατικών των μεγάλων νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης επικρατεί πραγματικός πόλεμος στις εφημερίες. Τα επισκέπτονται πάνω από 1.000 ασθενείς οι οποίοι περιμένουν επί πολλές ώρες την αναμονή για να εξεταστούν. Κύριε Γιαννάκο, το καταλαβαίνουμε προσωπικό αυτό. Δεν είναι ταχυδακτυλουργοί να τους εξετάσουν. Ας ήταν περισσότεροι να τους εξετάσουν αμέσως και δυστυχώς πάρα πολλοί ασθενείς έχουν χάσει τη ζωή τους στα τμήματα επιγόντων περιστατικών εξαιτίας των ελλείψεων που έχουμε σε προσωπικό. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι άκρως κατανοητό αυτό, ότι είστε λίγοι, ότι δεν φτάνετε και υπάρχουν και εκκλήσεις προς την πολιτεία να κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά, να μην πάμε λίγο στη γενικότερη εικόνα, η οποία θα μου πείτε έχει άμεση σύνδεση και συμφωνώ μαζί σας. Αλλά σταθούμε λίγο στην υπόθεση αυτή του 43χρονου. Είναι δυνατό, σας ρωτάω επειδή είστε και πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, να κάνεις εξετάσεις έναν άνθρωπο και μετά από μερικές ώρες να καταλήξει βλέποντας ότι δεν έχει τίποτα? Αυτό είναι δυνατό να συμβεί? Έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Μπορεί το περιστατικό να υποτιμήθηκε διότι είχε συχνές επισκέψεις για να περιποιούνται τα τραύματά του στο πόδι. Αυτό όμως, κύριε Γιαννάκο, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι δικαιολογία. Αλλά όμως, να σας πω όμως το εξής. Σας λέω και πάλι ότι στα τμήματα επιγόντων περιστατικών υπάρχουν τροχαία,
άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν να πάθουν ανακοπή με εμφράγματα, με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας που πρέπει αμέσως να εξεταστούν. Και όμως κάνουν 8 και 10 ώρες για να μπορέσουν να εξεταστούν, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να τους εξετάζει. Γιατροί, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς να πάνε για εξετάσεις. Δεν είναι λοιπόν μόνο ο άνθρωπος αυτός ο οποίος δυστυχώς κινδύνεψε και έχασε τη ζωή του στα ΤΕΠ. Η κατάσταση και οι παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας δημιουργούν τέτοια ζητήματα. Αλλά σας λέω όμως ότι το συγκεκριμένο άτομο έκανε συχνές επισκέψεις στα τμήματα επιγόντων περιστατικών όλων των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης. Κύριε Γιαννάκο, και ζήταγε πρώτες βοήθειες. Επειδή επικοινωνήσαμε... Έμεινε... Ναι. Ακούστε, όχι, υπάρχει, είναι σημαντικό αυτό που θα σας πω. Ξέρετε πόσοι άστεγοι επισκέπτονται τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αττικής, και όλα τα νοσοκομεία ζητάνε πρώτες βοήθειες και μετά, επειδή δεν έχουν που να πάνε, ειδικά το χειμώνα, παραμένουν εκεί και βγάζουν τη νύχτα. Δεν σημαίνει ότι οι γιατροί είναι από πάνω τους. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Είναι κατανοητό, σας το είπα από την αρχή της συζήτησής μας αυτό. Απλά επειδή έχουμε επικοινωνήσει και με την οικογένεια του 43χρονου, η οποία δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις δημόσια και το σεβόμαστε αυτό, είμαι υποχρεωμένη από τη θέση που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή να πω και τη δική τους πλευρά, η οποία είναι ότι δεν ήταν άστεγος άνθρωπος, γιατί ακούστηκε και αυτό. Και επίσης αρνούνται το ότι επισκεπτόταν τόσο συχνά τα νοσοκομεία. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι έγινε, έγινε και δυστυχώς έγινε και κατέληξε ο άνθρωπος έτσι πως κατέληξε. Από εδώ και πέρα, κύριε Γιαννάκο, με την παρέμβαση κιόλας του Υπουργού Υγείας, τι περιμένουμε να γίνει? Εμείς θέλουμε να ερευνηθεί το ζήτημα σε βάθος και αν υπάρχουν ευθύνες, φυσικά να αποδοθούν. Δεν θέλουμε κανείς ασθενής να χάνει τη ζωή του στα χέρια των γιατρών, στο νοσοκομείο. Όμως θα πρέπει να δείτε κι εσείς, αλλά και οι τηλεθεατές, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς καθημερινά στα νοσοκομεία, ειδικά στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, που θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη, έρχονται ασθενείς που όλοι έχουν σημαντικά και σοβαρά προβλήματα υγείας και θα πρέπει άμεσα να εξεταστούν και πολλές φορές καταλήγουν να εξεταστούν σε 10 και 15 ώρες. Μάλιστα. Κύριε Γιαννάκο, τι να πω, να ευχηθούμε να διερευνηθεί το περιστατικό όπως πρέπει και αν υπάρχουν ευθύνες, αυτές να αποδοθούν. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα άλλο ζήτημα. Καθώς στο μικροσκόπιο των αρχών βρέθηκε ληστεία που έγινε τον Οκτώβριο του 2019 σε οικία της Πηλαίας στη Θεσσαλονίκη, με συνολική λία που ξεπερνάει, σύμφωνα με πληροφορίες, τις 800.000 ευρώ. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 52χρονου Μεδαπού και δύο υπηκόων Ουκρανίας ηλικίας 50 και 22 ετών. Εξιχνιάστηκε την 5η 19 Μαΐου έπειτα από έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, περίπτωση ένοπλης ληστείας σε οικία στην Πηλαία, από όπου αφαιρέθηκε χρηματοκιβώτιο. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 52χρονου ημεδαπού και δύο αλλοδαπών ηλικίας 50 και 22 ετών ως εμπλεκομένων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το χρηματικό ποσό ήταν περίπου 400.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα και πάλι με την καταγγελία του θύματος, η αξία των λιρών και των χρυσαφικών ξεπερνούσε τις 400.000 ευρώ. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τον Οκτώβριο του 2019, ο 52χρονος, ενεργώντας με συνεργούς και έχοντας καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου, εισήλθαν σε οικία στην περιοχή της Πηλαίας, όπου με τη χρήση σωματικής βίας και την απειλή όπλου ακινητοποίησαν τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη και δύο οικιακές βοηθούς και στη συνέχεια αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο που περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό, κοσμήματα και χρυσές λίρες. Ακολούθως τράπηκαν σε φυγή με αυτοκίνητο, ενώ άμεση συνδρομή παρήχαν ο 50χρονος με τον 22χρονο, χρησιμοποιώντας έτερο όχημα ως συνοδευτικό του πρώτου. Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην οικία του πρώτου χρυσαφικά, κοσμήματα και 5 κινητά τηλέφωνα, των οποίων οι νόμιμοι κάτοχοι αναζητούνται. Στην οικία του δεύτερου, 4 κινητά τηλέφωνα, οι νόμιμοι κατοχοί των οποίων ερευνάται. Σημειώνεται ότι ο 52χρονος άνδρας έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν εντοπισμό και άλλων παθόντων. Τώρα, κυρίες και κύριοι, έρχεται στη Θεσσαλονίκη το ΔΕΗ e-Bike Festival, το πρώτο μεγάλο φεστιβάλ αφιερωμένο στα ηλεκτρικά ποδήλατα στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ αναμένει όλους τους κατοίκους αυτό το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 11 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα.
Η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι ο επόμενος σταθμός του ΔΕΗ e-Bike Festival, του πρώτου μεγάλου φεστιβάλ αφιερωμένου στα ηλεκτρικά ποδήλατα στην Ελλάδα. Την πρωτοβουλία της ΔΕΗ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής ενεργειακής μετάβασης και των δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης θα φιλοξενήσει η πλατεία Αριστοτέλους το Σαββατοκύριακο 21 με 22 Μαΐου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα. Το ΔΕΗ e-Bike Festival παρουσιάζει τη συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια τάση χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων, τη πιο βιώσιμη αστική μετακίνηση, ψυχαγωγία αλλά και άσκηση. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα συγκεντρώνονται τα περισσότερα σύγχρονα μοντέλα από εταιρείες διεθνούς κύρους, ανάμεσά τους και ελληνικές. Η ειδικά κατασκευασμένη πίστα θα είναι έτοιμη για δωρεάν δοκιμές σε μοντέλα ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση που καλύπτουν κάθε ανάγκη για διαφορετική χρήση. Οι επισκέπτες της πρωτοποριακής εκδήλωσης, όπως σε κάθε πόλη σταθμό, θα έχουν επίσης την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε παιχνίδι δεξιοτεχνίας στο πεντάλ και να κερδίσουν αναμνηστικά δώρα από τη ΔΕΗ. Η ομάδα του ΔΕΗ e-Bike Festival θα προσφέρει παράλληλα μαθήματα ασφαλούς οδήγησης και τεχνικής συμβατικού ποδηλάτου σε παιδιά. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, οι επισκέπτες θα έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να αναζητήσουν λύσεις για την ενέργεια προκειμένου να εξασφαλίσουν μείωση και έλεγχο της κατανάλωσής τους, αλλά και τρόπους για να ελαττώσουν το ενεργειακό αποτύπωμα του νοικοκυριού ή της επιχείρησής τους. Ακόμη, η ομάδα της ΔΕΗ θα συστήσει στο κοινό τη νέα πλατφόρμα ΔΕΗ My Energy, ένα νέο κόσμο με συμβουλές για την καλύτερη διαχείριση κατανάλωσης, στο σπίτι τον ψηφιακό σύμβουλο εξοικονόμησης ενέργειας ΔΕΗ My Energy Coach και θα απαντά σε κάθε απορία σχετικά με τα πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας όπως το Green Pass που σου εγγυάται ότι όση ενέργεια καταναλώσεις, τόση παράγεται από ΑΠΕ, το My Home Online, το e-Self Metering, τη νέα ολοκληρωμένη λύση βιώσιμης ενέργειας στη θέρμανση, My Energy Heat Pump. Τώρα κυρίες και κύριοι ακολουθεί σύντομο δελτίο με την αυριανή πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο με πιθανότητα όμβρων στην ανατολική Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, προοδευτική εξασθένιση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο, άνοδος της θερμοκρασίας. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ έως το μεσημέρι και περαιτέρω εξασθένιση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Μην χάσετε στις 8 και 4 την εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα με τον Στέργιο Καλόγυρο. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή SKG Live. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.